Γεράσιμος Ελιφιζάτος, ένα τόσο αμφισβητούμενο θέμα. Ρομπότ. Τελικά το ρομπότ είναι ένα εργαλείο marketing ή είναι πρόοδος επιστήμης. Τελικά, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι η λαπαροσκοπική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Ριζική προστατεκτομία, σηκώσω το χέρι. Λίγοι. Πόσοι πιστεύετε ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από τη λαπαροσκοπική. Πολύ περισσότεροι. Οι μισοί. Είσαστε ήδη πεισμένοι. Έχουν δίκαιο οι περισσότεροι, Γεράσιμε. Πριν κάνεις την ερώτηση όμως, πόσοι πιστεύουν ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Βέβαια. Πόσοι πιστεύετε ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Λοιπόν, ρομποτική ριζική προστατεκτομή, καλύτερη εναλλακτική χειρουργική επιλογή ή προϊόν μάρκετινγκ. Είχα τελειώσει την ομιλία και την είχα στείλει στον κύριο Χατζηχρήστου και μου λέει μπες και μέσα στο site της Intuitive να δεις τι γράφουνε, δεν το είχα κάνει. Και βεβαίως το site ξεκινάει με μια πολύ ωραία φωτογραφία και ακριβώς από κάτω με μεγάλα γράμματα λέει ότι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι σαφώς καλύτερη, διότι προσφέρει καλύτερο έλεγχο του καρκίνου. Έχει δείξει, λέει, η βιβλιογραφία ότι οι επεμβάσεις που γίνονται με το ρομπότ έχουν λιγότερα θετικά χειρουργικά όρια. Οι ασθενείς έχουν σαφώς καλύτερη στήση μετά τη ρομποτική ριζική και έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν ακράτεια, μια επιπλοκή την οποία φοβόμαστε όλοι οι ουρολόγοι. Και πιο κάτω με μικρότερα γράμματα και δίπλα βλέπετε από κάθε γραμμή έχει και τις βιβλιογραφίες που στηρίζει αυτά τα οποία λέει. Λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο, λιγότερη απώλεια αίματος, μικρότερη πιθανότητα για μετάγγιση, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη πιθανότητα να έχουμε φλεγμονή στην τομή, λιγότερες μέρες με καθετήρα, λιγότερος πόνος, πιο γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στη φυσιολογική ζωή πολύ πιο γρήγορα. Όλα λοιπόν πολύ καλύτερα από τη ρομποτική σε σχέση με την ανοιχτή. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι πήγα να δω αυτές τις βιβλιογραφικές παραπομπές και το 95% είναι από άρθρα στο British Journal of Urology, στο Journal of Robotic Surgery, το οποίο δεν το ήξερα, δεν υπάρχει στο PubMed. Και το πρώτο μου ερώτημα που μου έκανε εντύπωση είναι πώς και δεν έχει μια αμερικάνικη εταιρεία για μια τεχνική η οποία έχει εξαπλωθεί στην Αμερική, πώς δεν έχει βιβλιογραφία στο Journal of Urology και στο European Urology. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, υπήρχε ένα πολύ ωραίο review στο European Urology που είχε σχεδόν ένα παρόμοιο θέμα με αυτό το οποίο συζητάμε, marketing versus science. Και το συμπέρασμα αυτής της μελέτης ήταν ότι ο φόβος είναι το κυρίαρχο στοιχείο της διαφημιστικής στρατηγικής της ιατρικής βιομηχανίας. Οι μεν ασθενείς φοβούνται ότι αν δεν εφαρμόσουν απάνω τους την καινούρια τεχνολογία θα έχουν όλες τις παρενέργειες, αλλά και οι γιατροί ταυτόχρονα φοβούνται ότι αν δεν αφομοιώσουν αυτή την καινούρια τεχνολογία θα μείνουν έξω από το παιχνίδι. Ας πάμε όμως ένα βήμα πίσω. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας κάθε μέρα έρχεστε αντιμέτωποι με τον άρρωστο, ο οποίος μπαίνει μέσα στο γραφείο, σας και μόλις έχει πάρει την απάντηση της ιστολογικής από τη βιοψία, όπου έχει διαγνωστεί καρκίνος του προστάτη και εκείνη τη στιγμή ο άρρωστός σας έχει φόβο, έχει αβεβαιότητα και η γυναίκα του που κάθεται δίπλα θέλει να χειρουργηθεί χθες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτή η προσπάθεια για μία βιαστική απόφαση είναι λάθος. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον ένα δίμηνο μέσα στο οποίο θα δώσουμε τη δυνατότητα στον άρρωστό μας
να πληροφορηθεί καλά όλες τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών λύσεων και είναι λάθος να τον πιέσουμε εκείνη τη στιγμή να πάρει μια απόφαση. Και έχω κλέψει πολλά slides από τον κύριο Μητρόπουλο. Αυτό είναι ένα από τα slides που του έκλαψα που μου αρέσει πολύ. Πού το βρήκε δεν ξέρω. Υπάρχει ένα μεγάλο στέλεχος εταιρείας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εντοπισμένο καρκίνο και γράφοντας μετά τις εντυπώσεις του από την εμπειρία την οποία είχε, λέει ότι κανένας άρρωστος δεν θα πρέπει να οδηγηθεί γρήγορα σε μία βιαστική απόφαση, ακόμα και αν η αναμονή για το φιλικό Νταβίντσι της γειτονιάς, τόσο διαδεδομένο είναι στην Αμερική, ακόμα και αν αυτή η αναμονή είναι μικρότερη από την αναμονή στο ταμείο, στο τοπικό σούπερ μάρκετ. Συνήθως σήμερα οι άρρωστοι που έρχονται στο γραφείο μας με την διάγνωση συνοδεύονται και από το γιο τους, ο οποίος είναι φοιτητής πληροφορικής στην Πάτρα και ο οποίος έχει ήδη κατεβάσει από το ίντερνετ πολλές πληροφορίες για την ριζική προστατεκτομή και για τις διάφορες εναλλακτικές θεραπείες. Και για να δούμε καταρχάς αυτές οι πληροφορίες τις οποίες βρίσκει ο γιος του ασθενούς μας, πόσο αξιόπιστες είναι. Δεν είναι αξιόπιστες. Γνωρίζουμε και έχει αποδειχθεί ότι σε γενικές γραμμές οι δημοσίως διατεθειμένες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς, κυρίως από παράληψη στοιχείων, ενώ αρκετές φορές τάσσονται μονοσήμαντα υπέρ κάποιας άποψης. Ξέρουμε επίσης ότι η τεράστια πλειοψηφία των πληροφοριών που βρίσκουμε στο ίντερνετ δεν είναι ανάλογες με τις πληροφορίες που θα πάρουμε από τα guidelines και επίσης το YouTube δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πηγή πληροφόρησης για τους ασθενείς σωστή με προστατικό καρκίνο. Απ' την άλλη μεριά, πώς χειριζόμαστε εμείς οι γιατροί τον άρρωστο που έχει έρθει με τον γιο του με τις πληροφορίες από το ίντερνετ και εμείς ταυτόχρονα πολλές φορές δεν είμαστε απόλυτα σωστοί, διότι η θεραπευτική πρόταση την οποία θα προτείνουμε εμείς πολύ συχνά και από τη δική μας την πλευρά δεν σχετίζεται με τις πληροφορίες που υπάρχουν με την αποδεικτική ιατρική, αλλά σχετίζουμε με το τι ξέρουμε εμείς καλύτερα και με το τι θέλουμε να, προς την κατεύθυνση που θέλουμε να οδηγήσουμε τον άρρωστο. Και επίσης, κάτι το οποίο γίνεται συχνά, δεν δίνουμε στον άρρωστο τη δυνατότητα να τον πληροφορήσουμε, να τον εκπαιδεύσουμε για όλες τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε λύσης. Αυτό που έχει γίνει με την ρομποτική ριζική προστατεκτομή, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, είναι ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, ήδη από το 2008, τα 2/3 των ασθενών με θετική διάγνωση ζητούν οι ίδιοι ασθενείς ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Και έχει υπολογιστεί ότι ο ρυθμός εξάπλωσης της ρομποτικής ριζικής συναγωνίζεται εκείνον του ίντερνετ, υπερβαίνει εκείνους της λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής, των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών υπολογιστών. Είναι εκπληκτικό πώς μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλη η Αμερική και μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη γέμισε με μηχανήματα ρομπότ. Ένα πρόβλημα δεοντολογίας, το οποίο βεβαίως αμέσως εμφανίζεται, είναι ότι όλοι οι γιατροί που κάνουν αυτή την επέμβαση ταυτόχρονα έχουν φτιάξει και ένα προσωπικό site, στο οποίο έχουν μια πολύ ωραία φωτογραφία στυλ Γκάρι Κούπερ και από κάτω, στην ουσία, οι περισσότεροι έχουν αντιγράψει τα στοιχεία τα οποία δίνει η εταιρεία στο δικό της το site. Για να δούμε λοιπόν, μια και είμαστε εκπαιδευτικό σχολείο και αποφασίζουμε με βάση την αποδεικτική ιατρική, τι λέει η βιβλιογραφία. Ο όρος τραϊφέκτα, απλώς να σας θυμίσω ότι είναι ένας όρος τον οποίο δανειστήκαμε από τις υποδρομίες και στην ουσία σήμερα ο Πατέλ, αυτός ο μάγος της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής από τη Φλόριντα, από το Μαϊάμι, δεν θυμάμαι από πού, έχει αλλάξει τον όρο και είναι ο όρος πενταφέκτα. Τι σημαίνει? Ότι ο στόχος μας με αυτήν την επέμβαση είναι να έχουμε ογκολογική ίαση, εγκράτεια, αισθητική ικανότητα. Αυτά τα τρία πρώτα ήταν το τραϊφέκτα. Και ο Πατέλ εισήγαγε και τις έννοιες ότι δεν θα πρέπει να έχουμε εγχειρητικές επιπλοκές και θετικά εγχειρητικά όρια. Πάμε λοιπόν στο τι λέει η βιβλιογραφία. Η πρώτη ανασκόπηση έγινε και δημοσιεύθηκε στο European Urology το 2009 από την Ιταλία, από τον Φικάρα, και το συμπέρασμα της πρώτης ανασκόπησης
που δημοσιεύτηκε σε ευρωπαϊκό περιοδικό ήταν ότι η λαπαροσκοπική και η ριζική προστατεκτομή και η ρομποτική ριζική προστατεκτομή εμφανίζουν μικρότερη απώλεια αίματος, λιγότερες μεταγγίσεις, αλλά δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις διάφορες τεχνικές όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, αλλά και την πιθανότητα για ακράτεια και για αισθητική δυσλειτουργία. Μια ενδιαφέρουσα άλλη ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί ένα χρόνο πριν ήταν για το αν οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι ευχαριστημένοι με την επιλογή τους. Το περίεργο είναι, και θα δείτε ότι έχω άλλη μια βιβλιογραφία πολύ πρόσφατη, προ 3 μηνών, ότι οι ασθενείς που επέλεξαν τη ρομποτική ριζική είναι πιο δυσαρεστημένοι από εκείνους που έκαναν ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Όχι διότι τα αποτελέσματα είναι χειρότερα, αλλά διότι στην πληροφόρηση που τους είχαν κάνει, τους είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλοι θα είναι εγκρατείς, όλοι θα έχουν αισθήσει και όλοι θα έχουν γίνει τελείως καλά. Και πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη την οποία την αναφέρω, αλλά θα την σχολιάσω, που έχει δημοσιευθεί σε πολύ έγκυρο περιοδικό, στο Journal of Clinical Oncology, που μελέτησε να δει αν όντως το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο της ρομποτικής σε σχέση με την ανοιχτή, και το συμπέρασμα ήταν ότι μετά από ανοιχτή ριζική προστατεκτομή η πιθανότητα να χρειάζεται κανείς μια συμπληρωματική θεραπεία ήταν 9%, ενώ μετά από τη ρομποτική ήταν 28%. Βέβαια, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι εφόσον έχουμε μια μελέτη δημοσιευμένη το 2008, αντανακλά την εμπειρία των πρώτων ετών. Και όπως θα δούμε παρακάτω, οι πιο καινούργιες βιβλιογραφίες δεν συμφωνούν με αυτό το αποτέλεσμα. Η δεύτερη μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πάλι στο European Urology καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα όσον αφορά την απώλεια αίματος, την οσιλία, που είναι οι παράγοντες που πλεονεκτεί η ρομποτική, αλλά πάλι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τη αισθητική λειτουργία και όσον αφορά την ακράτεια των ούρων. Τονίζει όμως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τη μέθοδο με την οποία θα συγκρίνουμε τις δύο τεχνικές, τη μέθοδο με την οποία θα συγκρίνουμε τις επιπλοκές για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Διότι οι δημοσιεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, άρα καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Και αν δείτε το χοντρό βιβλίο το οποίο πήρατε όλοι σας στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι, τι γράφει τα guidelines του 2012, το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή με τα βιβλιογραφικά δεδομένα η ρομποτική ριζική προστατεκτομή πλεονεκτεί στο ότι είναι μια πιο φιλική επέμβαση, λιγότερη απώλεια αίματος, 1-2 μέρες λιγότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία αποδεικτικής ιατρικής με ψηλό level of evidence που να λένε ότι η μία τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Guidelines 2012. Και επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω και τι λέει η πρόσφατη βιβλιογραφία, θα σας δείξω τώρα 5-6 μελέτες των τελευταίων μηνών, άρα δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση που είχαν τα guidelines του 2012. Ιανουάριος 2012. Μία μελέτη που στην ουσία αναλύει τις επιπλοκές της ρομποτικής ριζικής. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μείωση στη συχνότητα των επιπλοκών από το 2005 μέχρι σήμερα σε όλες τις μελέτες οι οποίες δημοσιεύονται. Αλλά πάλι ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι ο σωστός επιστημονικά και θα πρέπει, καταλήγει, δεν υπάρχει λοιπόν standardized criteria με τα οποία θα αναφέρεις τις επιπλοκές σου. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Ιανουάριος 2012. Φεβρουάριος 2012, από ένα μεγάλο κέντρο της Νέας Υόρκης, Τεουάρη είναι ο καθηγητής, το συμπέρασμα είναι ότι σαφώς οι επιπλοκές έχουν μειωθεί. Το 71 κάνανε χίλιες, αναλύουν τα αποτελέσματα 1000 ρομποτικών ριζικών προστατεκτομών. Και ο λόγος για τον οποίο αναφέρω αυτή τη μελέτη είναι ότι δεν είχαν οι άνθρωποι πολλές επιπλοκές και παραδέχονται ότι μετά τις πρώτες 500
ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές, εξακολουθούν να μαθαίνουν την τεχνική και αποδεικνύεται ότι οι επιπλοκές τους είναι στατιστικά λιγότερες μετά τις πρώτες 500 επεμβάσεις. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από 6 μήνες, η υπέρμαχη της ανοιχτής ριζικής προστατεκτομής, Τζαβάν και Λεπόρ, λένε, μας πρίξατε με τη ρομποτική ότι είναι καλύτερη γιατί έχει λιγότερη απώλεια αίματος. Τι κάνανε λοιπόν, ανέλησαν τη δική τους τη σειρά των ανοιχτών ριζικών προστατεκτομών και τις χώρισαν σε 3 κατηγορίες με βάση το πόσο αίμα έχασαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν δούμε αυτούς τους αρρώστους 6 μήνες και 12 μήνες μετά, έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα, είτε έχασαν 150 ml, είτε 300, είτε 500. Άρα προσπαθούν με αυτήν εδώ τη μελέτη να αντιστρέψουν το επιχείρημα που έχει η ρομποτική υπέρ, ότι χάνουν λιγότερο αίμα. Σου λένε, ωραία, και έχασες λίγο αίμα παραπάνω, τι έγινε? Βέβαια, είναι δύο άνθρωποι που στην ιστορία της σύγχρονης ουρολογίας έχουν δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά, αλλά απλώς το αναφέρω σαν μελέτη γιατί την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε μετά μία μελέτη που πάλι συγκρίνει επιπλοκές από το 2001 μέχρι το 2005, 2006 και 2007. Και αυτή είναι μία μελέτη η οποία σαφώς δίνει ένα θετικό στίγμα για την ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Διαχειριτικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές μειώνονται με το χρόνο σημαντικά, από 7% σε 0,8% για τις διαχειριτικές και από 28% σε 8,7% για τις μετεγχειρητικές. Μεταγγίσεις αίματος μειώνονται από το 3,5% στο 2,1% και νοσηλεία στο νοσοκομείο πάνω από 2 μέρες μειώθηκε από το 56% στο 15%. Άρα βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες αρχίζουν και εμφανίζονται μελέτες, οι οποίες όμως δεν είναι προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, είναι observational studies, περιγράφουν την εμπειρία τους μέσα στην κλινική. Level of evidence 3, νομίζω. Άλλη μία, μου κάνει δε εντύπωση ότι σε όλες αυτές τις μελέτες υπάρχει το όνομα ενός του ίδιου στατιστικολόγου, του Καρακίεβιτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο Μόντρεαλ, στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει τεύχος του European Urology που να μην έχει 3 μελέτες ο ίδιος. Εδώ πέρα πάλι συζητάνε και αναλύουν τις επιπλοκές τους, αλλά παρατηρούν ταυτόχρονα ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή οι minimal invasive ριζικές προστατεκτομές που περιλαμβάνουν λαπαροσκοπικές και ρομποτικές, αλλά στην ουσία είναι ρομποτικές, διότι στην Αμερική, αν εξαιρέσει κανείς τη Νέα Υόρκη, στο Memorial που κάνανε λαπαροσκοπικές, όλη την άλλη Αμερική κάνανε ρομποτικές. Άρα από το 2003 μέχρι σήμερα, από το 4,9% ανέβηκε το ποσοστό των minimal invasive 44% και οι ανοιχτές από 89% στο 52%. Στην ίδια μελέτη όμως λένε ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στις ρομποτικές ριζικές ήταν μικρότεροι και υγιέστεροι. Σε αυτές τις επεμβάσεις λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερες επιπλοκές και μάλιστα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από ό,τι στην ρομποτική. Άλλη μία μελέτη λοιπόν με level of evidence 3, η οποία όμως σαφώς δίνει πληροφορίες υπέρ της ρομποτικής. Όμως βλέπετε ότι οι μελέτες αυτή τη στιγμή η μία αντικρούει την άλλη. Είναι όλες μελέτες που αναλύουν αρχεία από Αμερικανούς ασθενείς και αρχίζει κανείς και μπερδεύεται λίγο. Εδώ έχουμε μία ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Oncology πάλι πριν από 3 μήνες και ανέλησαν τα αρχεία μία ανεξάρτητη ομάδα. Δεν ήταν η ομάδα που είχε κάνει τις επεμβάσεις και αναλύουν τα αρχεία 70.000 περιστατικών από το Medicare και βλέπουν αν έχουν κάνει ανοιχτή ή ρομποτική και το συμπέρασμά τους είναι εντυπωσιακό. Καταρχάς βλέπουν ότι προβλήματα στιτικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως τι λέει ο καθένας στο site του, είναι 82%, πάρα πολύ ψηλό, και το ποσοστό ακράτειας επίσης πολύ ψηλό, 31%. Το περίεργο δε συμπέρασμά τους, πριν από 3 μήνες αυτή η δημοσίευση, ότι η ρομποτική ριζική έχει μια τάση
η οποία όμως στατιστικά δεν ήταν σημαντική, για μεγαλύτερο πρόβλημα κράτησε από ό,τι ανοιχτή. Το βασικό συμπέρασμα όμως, το οποίο δίνει αυτή η μελέτη, απευθύνεται στους ασθενείς του Medicare και τους λέει, όταν θα πάτε και θα επιλέξετε τη μία επέμβαση ή την άλλη, είναι λάθος να νομίζετε ότι επιλέγοντας τη ρομποτική, ότι θα έχετε λιγότερες παρενέργειες. Μάρτιος 2012, πριν από 2 μήνες, στο European Urology. Στο Journal of Urology, συγγνώμη. Μετά από ρομποτική ριζική προστατεκτομή, σαφώς υπάρχει συντομότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς αυτοί επιστρέφουν νωρίτερα στις ασχολίες τους. Πάντα λέμε ότι βγαίνω από το νοσοκομείο πιο γρήγορα και υποθέτουμε άρα πάω πίσω στη δουλειά μου πιο γρήγορα. Αυτοί έκατσαν και εξέτασαν να δούνε, βγαίνεις από το νοσοκομείο πιο γρήγορα. Ναι, το απέδειξαν. Πας στη δουλειά σου πιο γρήγορα. Δεν το απέδειξαν. Και εδώ πέρα είναι μια δεύτερη μελέτη, 4 χρόνια μετά από την πρώτη που σας είπα, όπου πάλι επιβεβαιώνεται ότι οι ασθενείς που έκαναν ρομποτική ριζική δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι, όχι διότι είχαν περισσότερες επιπλοκές από αυτούς που είχαν κάνει ανοιχτή, αλλά διότι τους είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν θα έχουν απολύτως καμία επιπλοκή. Έρχομαι στο τελευταίο τεύχος του European Urology που έχω στα χέρια μου, Απρίλιος 2012. Υπάρχουν 3-4 άρθρα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο άρθρο είναι από αυτόν τον κύριο, δεν μπορώ να προφέρω καν το όνομά του, προφανώς είναι κάποιος Βιετναμέζος, ο οποίος όμως δουλεύει στην ομάδα του Money Menon από το Vatican Institute, που είναι η ομάδα που καθιέρωσε την ρομποτική ριζική προστατεκτομή, και μαζί με μία άλλη μεγάλη ομάδα αναλύουν ξανά τα ρέκορντ 60 με 70.000 ασθενών που έχουν κάνει ρομποτική ριζική και καταλήγουν ξεκάθαρα πρώτον ότι η ρομποτική έχει υποσκελίσει την ανοιχτή και όλες οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν καλύτερες για τη ρομποτική από ότι για την ανοιχτή. Άρα θα έλεγε κανείς ότι ορίστε να η σύγχρονη βιβλιογραφία που είναι υπέρ της ρομποτικής, level of evidence όμως πάλι 3. Καμία μελέτη προοπτική τυχεοποιημένη δεν έχει αποδείξει να υπάρχει διαφορά της μιας τεχνικής με την άλλη. Και στο ίδιο τεύχος, και νομίζω ότι προς τιμή του Μοντόρση, ο οποίος το όνομά του το έχει στην πρώτη μελέτη, και αυτό είναι μία από τις... Να μην το έχει. Συγγνώμη. Να λίμωνα να μην το έχει. Το είχε. Ακριβώς το επόμενο paper το έχει δώσει σε κάποιον ειδικό να σχολιάσει αυτά τα συμπεράσματα. Και βλέπετε ότι στο ίδιο τεύχος η μία μελέτη τα παρουσιάζει όλα τέλεια, ότι εμείς αναλύσαμε τους φακέλους και σε όλα πλεονεκτεί η ρομποτική ριζική. Και στην επόμενη σελίδα, κάποιος κύριος Μπόρτζιαν αναλύει όλα αυτά τα δεδομένα, σχολιάζει αυτή τη μελέτη και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά το ότι τα στοιχεία λένε ότι με την ρομποτική ριζική θα μείνει ο ασθενής μας λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο και ίσως θα έχει και μικρότερη πιθανότητα για μετάγγιση, θεωρεί ότι αναλύοντας με βάση την αποδεικτική ιατρική τα δεδομένα, δεν μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι μία τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Στο ίδιο τεύχος. Και πάμε και στο θέμα του κόστους. Μόνο στην Αμερική υπολογίστηκε ότι από την ώρα που μπήκε η ρομποτική ριζική προστατεκτομή, το κόστος για την επέμβαση αυξήθηκε 300-400 εκατομμύρια ευρώ. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα και λέμε σήμερα στην Ελλάδα με τα προβλήματα τα οποία έχουμε στα νοσοκομεία τα δικά μας, που δυστυχώς όλοι τα ζούμε καθημερινά. Μας λείπουν βασικά πράγματα. Κλείνουν κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το κόστος του μηχανήματος μεγάλο, η συντήρηση μεγάλη. Πρέπει κανείς να επενδύσει σε ένα κρατικό νοσοκομείο αυτά τα χρήματα όταν δεν έχει να καλύψει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση, αν το συζητήσουμε εάν θέλετε. Άρα λοιπόν, εάν κάνει κανείς ένα ριζουμέ όλης αυτής της ανάλυσης της σύγχρονης βιβλιογραφίας, νομίζω ότι μπορεί κανείς ξεκάθαρα να πει ότι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή έχει μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, μικρότερο διάστημα καθετηριασμού κύστης, αλλά δεν υπάρχει αποδεικτική ιατρική, η οποία δεν υπάρχουν στοιχεία από αποδεικτική ιατρική που να λένε ότι είναι καλύτερη τεχνική όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τη στήση και όσον αφορά
την ακράτεια. Ερωτήματα που υπάρχουν, μήπως αυτές τις επεμβάσεις που παίζουμε με πολύ πολύ μικρές διαφορές θα έπρεπε κανείς να τις κατευθύνει σε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα ή ιδιωτικά, ό,τι θέλετε, σε κέντρα τα οποία έχουν πολλούς ασθενείς και κάνουν πολλές τέτοιες επεμβάσεις, και μήπως θα έπρεπε να υπάρχει quality control όπως υπάρχει στις αεροπορικές εταιρείες που ελέγχονται όλοι κάθε στιγμή και τα αποτελέσματά σου πρέπει να είναι 100% αντί να... Αυτό που έχει γίνει τώρα στην Αμερική και υπάρχουν σχόλια σε πολλά περιοδικά, σε κάθε μικρή πόλη έχουν αγοράσει από ένα ρομπότ για λόγους marketing, διότι αλλιώς δεν πατάει άρρωστος, και κάνουν λίγα περιστατικά και τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά. Εδώ όμως πρέπει να βάλω και αυτή την διαφάνεια. Μου έκανε εντύπωση. Ρώτησαν πέρσι τον Μαρ Μπέργκερ. Ο Μαρ Μπέργκερ, όλοι θα τον ξέρετε, είναι συνταξιούχος φέτος, αλλά ένας πολύ σημαντικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Και τον ρώτησαν να γράψει ακριβώς πέρσι ένα σχόλιο, απευθυνόμενος ακριβώς στο ερώτημα αν η ρομποτική ριζική είναι προϊόν marketing ή όχι. Και αφού αναλύει όλη τη βιβλιογραφία και καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα που σας είπα και εγώ, λιγότερη απώλεια αίματος, λιγότερη νοσηλεία, αλλά όχι καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, τελειώνει και λέει όμως, ελπίζω να μην με παρομοιάσετε με τον αυτοκράτορα Βίλχεμ τον Δεύτερο. Έψαξα και βρήκα, ήταν ο αυτοκράτορας της Γερμανίας όταν η Γερμανία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε 1,5 χρόνο μετά, στον οποίο όταν του έδειξαν τα καινούργια επιτεύγματα της τεχνολογίας τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αυτοκίνητο, το πρώτο τάγκ, γύρισε και είπε όλα αυτά είναι βλακίες, είναι φούσκες της στιγμής, εγώ πιστεύω στο άλογο. Συμπεράσματα δικά μου τα οποία σήμερα μπορεί να ισχύουν, σε ένα χρόνο μπορεί να μην ισχύουν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ανεξαρτήτως του βαθμού αποδεικτικότητας που υπάρχει από τα papers, η ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία ήρθε και θα μείνει. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες εάν ξαφνικά θα δημοσιευτούν μελέτες και θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι λάθος αυτή η κατεύθυνση που έχουμε πάρει και θα πρέπει να πετάξουμε τα μηχανήματα από το παράθυρο. Δεν το πιστεύω. Είναι αμφίβολο όμως αν θα υπάρξουν στοιχεία από προοπτικές τυχεοποιημένες μελέτες. Γιατί? Διότι τώρα πλέον έχουμε μπει σε μία φάση που η πλειοψηφία των ασθενών πηγαίνει στα νοσοκομεία και λέει στον γιατρό: εγώ θέλω να μου κάνεις ρομποτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μία προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, διότι όταν θα πάει ο άρρωστος σε ένα πανεπιστήμιο και θα του πούνε ότι ξέρεις, έχουμε μία μελέτη και θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα το αν θα κάνεις ανοιχτή ή ρομποτική, το πιθανότερο είναι ότι ο άρρωστος θα φύγει και θα πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο που θα του κάνουν τη ρομποτική. Η απαξίωση και η συνεχής κριτική της τεχνικής νομίζω ότι είναι μία συντηρητική θέση. Δεν μπορούμε συνέχεια αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν τα στοιχεία, να κατηγορούμε αυτή την τεχνική. Αλλά από την άλλη μεριά, είναι και τελείως λάθος να μην κάνουμε τη σωστή ενημέρωση στους ασθενείς μας που έρχονται και έχουν να επιλέξουν και να προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι όλοι οι ασθενείς είναι οι ιδανικοί ασθενείς μόνο για ρομποτική ριζική. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω, να συζητήσουμε με τον άρρωστο, να δούμε την ηλικία του, να δούμε πόσο παχύς είναι, να δούμε τα στοιχεία της βιοψίας. Και νομίζω ότι έτσι θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη δουλειά παρά για λόγους καθαρά οικονομικούς, φοβούμενοι ότι θα χάσουμε τον άρρωστο, να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Πιστεύω δε ότι η τεχνική θα εξελιχθεί και το κόστος θα μειωθεί. Και τέλος, απλώς να σας θυμίσω ότι στην ουρολογία και παλιότερες τεχνικές, διουρηθρική, εξωσωματική, ουρίτηρο λιθοτριψία και διαδερμική, πέρασαν αρχικά από μια αρχική φάση αμφισβήτησης, αλλά τελικά επικράτησαν. Ευχαριστώ πολύ. Απολαυστικό. Αυτό που θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, πόσοι εδώ πέρα κάνουν ρομποτική από το ακροατήριο? 1, 2, μάλιστα. Τι λέτε στους ασθενείς σας, μπορείτε να μου πείτε, σχετικά με την αν θα έχουν στήσει ή όχι και αν θα έχουν ακράτεια και γιατί η ρομποτική είναι καλύτερη? Τι ενημέρωση τους κάνετε? Κύριε Σανδρέου. Ο
Όσον αφορά για τη στήση, η πληροφορία που έχουν είναι ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες από ότι με την ανοιχτή χειρουργική, ωστόσο αυτές είναι πάντα περιορισμένες. Στην προκειμένη περίπτωση τους μιλάω για ποσοστά της τάξης του 30% και όχι 80 και 90% όπως πιθανόν να λένε συνάδελφοι που ασχολούνται με ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημα τα δικά μου αποτελέσματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Τους λέω επίσης ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής είναι ότι μειώνουμε κυρίως τα στενώματα της ουρίθρας της αναστόμωσης, γιατί έχουμε πολύ καλύτερη πρόσβαση στο άπεξ και η αναστόμωση γίνεται με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Επίσης τους μιλάω για όλα αυτά τα προτερήματα, το μικρότερο χρόνο νοσηλείας, την επάνωδος στις δραστηριότητες κτλ. Και άμα εγώ ρωτήσω, γιατί γιατρέ μου, γιατί ο κύριος Ανδρέου είναι σε εξαιρετικός λαπαροσκόπος. Ζούσε και δρούσε και ως ειδικός στη Γαλλία για πολλά χρόνια. Γι' αυτό μπορώ να το κάνω. Γιατί, γιατρέ μου, αφού ξέρεις πολύ καλά τη λαπαροσκοπική και μάλιστα έχεις τεράστια εμπειρία. Στη ρομποτική έχεις μικρή. Γιατί να μην κάνουμε μια λαπαροσκοπική, δηλαδή. Είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύομαι να τους πείσω ακόμα για τη ρομποτική και ένας στους 4 ή 5 πηγαίνουν στο ρομπότ. Και λόγω της διαφοράς κόστους. Ωστόσο, αυτοί όλο και αυξάνονται τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει όντως μία διαφορά, κυρίως στην παρασκευή του Apex και για την εγκράτεια, όχι την τελική εγκράτεια, αλλά το χρόνο στον οποίο αρχική. Θα είναι την αρχική. Μάλιστα. Πάντως, Δημήτρη, συγγνώμη, μία μικρή παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι το ερώτημα το οποίο έκανες είναι εύκολο να απαντηθεί. Για τη ριζική προστατεκτομή, εάν το ερώτημα είναι γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική. Η απάντηση είναι ότι στην αναστόμωση είναι πιο εύκολη η ρομποτική από την λαπαροσκοπική, γιατί μπορείς να κάνεις πιο πολλές κινήσεις. Το ερώτημα το οποίο θέτεις, αν θέλεις, θα Όχι, το θεωρούσα... Όχι, εγώ λέω από τη μεριά του ασθενή, ρωτάω. Εγώ γιατί μου ότι... λες να πληρώσω πολύ περισσότερο ρομποτική από την λαπαροσκοπική. Εγώ νομίζω ότι λίγοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι μας κάνουν την ερώτηση γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική. Η συζήτηση συνήθως γίνεται γιατί ρομποτική και όχι ανοιχτή. Το κόνσεπτ της λαπαροσκοπικής για τη ριζική δεν είναι τόσο δύσκολο. Να πάρουμε λίγο και μία γνώμη, γιατί είναι δύο μόνο αυτοί που... Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Τώρα, Μαρτίνος εδώ μέσα στο... Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Θεωρώ ότι η ρομποτική αυτή τη στιγμή, όποιος έχει κάτσει στην κονσόλα και έχει κάνει ένα χρόνο της ριζικής προστατεκτομής, θεωρώ ότι βλέπει ότι προς τα εκεί πηγαίνει το χειρουργείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να επιστρέψει μετά πίσω στο ανοιχτό. Θεωρώ ότι οι δυνατότητες του μηχανήματος είναι πάρα πολύ μεγάλες και ίσως τα αποτελέσματα, επειδή είναι πολύ αρχικά τώρα, να αδικούν και τη μέθοδο. Πολύ, απόλυτα όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί άμα σκεφτείτε τις πρώτες 500 διουρυθρικές που έχετε κάνει, με τις επόμενες 500 δεν ήσασταν ο ίδιος. Έτσι, προφανώς. Στον ασθενή, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε πήγαινε στον άλλο γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχω κάνει μόνο εγώ 500, ενώ ο Μένων έχει φτάσει στις 10.000. Ας πούμε, κάτσε εδώ πέρα. Λοιπόν, είδατε πώς παίζω τα όρια. Εγώ ένα ήθελα να πω, μόνο για τη στήση. Ένα πράγμα ήθελα να πω. Δεν υπάρχει καμία μελέτη σοβαρή, που να αξιολογεί τη συνθήκη της λειτουργίας στη ριζική προστατεκτομή. Η τραγωδία η μεγάλη είναι, και το θράσος των μεγάλων δασκάλων της ριζικής είναι, ότι θεωρούσαν ως επιτυχία και ως ικανούς ότι δεν επηρεαζόταν η συνθήκη της λειτουργίας, όλα τα papers του Walsh και όλο. Έτσι, από το Walsh ξεκίνησε το κακό, ότι πόσο είναι ικανή, έλεγε, 60, 70, 80%, βάζοντας μέσα όσους χρειαζότανε τη μεγίστη δόση του Viagra που υπήρχε τότε. Και θεωρούνται αυτοί ως potent. Αυτό το ξέρετε. Στα ποσοστά αυτά τα πρώτα ήτανε, αφού πιάνουν τα φάρμακα, αυτοί όλοι είναι καλά. Άρα τους διατηρείται η στήση τους. Σε αυτούς μόνο που δεν πιάνουν τα φάρμακα. Έτσι είναι τα πρώτα papers. Όλα. Πάτε και διαβάστε τα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι πολύ σύντομα θα βγει δύο papers στο European Urology από το Σαλόνια. Πολύ καλά. Πάνω στη ριζική. Με καλή μεθοδολογία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έχω
Και θα βγει και μία από τη Σουηδία, από Καρολίνσκα, προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη μεταξύ ανοιχτής και ριζικής, στη φάση που μπορούσαν ακόμα να κάνουν προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, αλλά τώρα οι ίδιοι παραδέχονται ότι τώρα δεν μπορούν. Αλλά έχουν προλάβει και έχουν μαζέψει στοιχεία, τώρα το αν θα την δεχτούν για δημοσίευση δεν ξέρω, αλλά θα βγει και μία από εκεί. Εγώ σας λέω απλώς, επειδή έχω το δύσκολο έργο, αλλά και συγχρόνως την πρόκληση να γράψω ένα... Μου ζητήθηκε να γράψω ένα editorial για να κριτικάρω αυτές τις μελέτες, full length, αυτά τα 1500 σελίδων, το οποίο πρέπει να παραδώσω μέχρι 7 Μαΐου στο European Urology. Του χρόνου μπορούμε να συζητήσουμε μεθοδολογικά τι γίνεται. Γιατί θα σας πω μόνο ένα ενδιαφέρον. Στη μελέτη, στα top κέντρα, αυτοί που είχαν έτσι πάνω από 5.000 ριζικές χειρουργοί, που συμμετείχανε για να δούμε αν το Λεβίτρα προσφέρει τίποτα ή όχι μετά τη ριζική, αμέσως να αρχίσουν μετά οι ασθενείς για τη συντήρηση, αυτό που λέμε κτλ. Πόσο είναι το ποσοστό επιτυχίας στο placebo arm? 30%. Και μου έκανε εντύπωση ο κύριος Ανδρέου ότι τους λέει πιθανότητες είναι 30%. Τα top κέντρα δηλαδή, σε μια τέτοια μελέτη που δεν έγινε σκοπό να κρίνει τη ριζική, αλλά για να ελέγξει τη στήση τους, άμα θα διατηρεί το ή όχι, σε αυτούς που έπαιρναν εικονικό, μόνο το 30% μπορούσε να κάνει σεξ. Μόνο και μόνο αυτό βάζει κάπου τον πύχη τι να περιμένουμε μετά από τη ριζική. Όταν οι top έχουν 30% πιθανότητες επιτυχίας στη διατήρηση της στήσης. Σαφέστατα αυτά θα γίνουν κάπου το 80%. Και επειδή εγώ είμαι της γενιάς, και ο Γεράσιμος και ο Διονύσης που θα μιλήσει μετά, που είχε βγει η μπανιέρα και το ένα και το άλλο και όλοι το κατηγορούσαν τι είναι αυτό και τα λοιπά, αυτή είναι μια συντηρητική άποψη. Σαφέστατα η επόμενη γενιά θα είναι όλοι ρομπότ. Η Ελλάδα δυστυχώς θα καθυστερήσει με αυτό που μας βρήκε. Αλλά θα είναι ρομπότ, η εξέλιξη δεν πάει. Και μόλις πέσουν οι τιμές και η πατέντα πέσει κάτω και υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο ένα ρομπότ που θα αγοράζεται με 300.000 και όχι ένα, και θα έχει ένα κόστος 3.000. Και θα έχουμε επίσης και τον προσωμιωτή δίπλα που θα εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι και θα μπει σε μια πραγματική εκπαίδευση, εκεί νομίζω ότι θα είναι η επόμενη μέρα. Θες κάτι να κλείσεις, Γεράσιμε, ή όχι πάνω σε αυτό? Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί δεν το σχολίωσα, το είχα στη διαφάνεια του Μαρμπέργκερ, το πέρασα έτσι και το ξέχασα. Καταλήγει στο mini review που έχει γράψει ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος να πηγαίνει ο άρρωστος και να ζητάει το είδος της επέμβασης. Είναι πολύ πιο φρόνιμο να ζητάει, να λύσει το ιατρικό του πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, σε μία κλινική, σε μία ομάδα που έχει μεγάλη εμπειρία με αυτό το πρόβλημα και να αφήσει να εμπιστευτεί αυτούς τους γιατρούς και να επιλέξουν εκείνη την τεχνική. Το να τρέχεις και να λες θέλω αυτού του είδους την επέμβαση, όπως όταν μας έρχεται κάποιος άρρωστος για επέμβαση για υπερτροφία προστάτου και έχει έναν μικρό προστάτη και έρχεται και λέει γιατρέ εγώ θέλω ανοιχτά, που είναι λάθος, νομίζω το ίδιο λάθος γίνεται και εδώ. Η σωστή επιλογή είναι να εμπιστευτείς ένα κέντρο, ένα μεγάλο νοσοκομείο που έχει μεγάλη εμπειρία με αυτή την νόσο. Και αυτούς τους ανθρώπους εκεί πάω να επιλέξουν. Αυτό όμως το έχω ακούσει μια φορά στη ζωή μου, όταν παρουσίασα σε έναν ασθενή επιχειρηματία της πιάτσας άνθρωπο διάφορους τύπους προθέσεων και του έλεγα για να διαλέξει. Και λέω, αφού τις παρουσίασα, τι βλέπετε, με ποια κλείνετε. Και γυρνάει, μου γελάει και λέει, γιατρέ, με αυτή που ξέρεις καλύτερα. Αλλά το έχω ακούσει μια φορά στη ζωή μου. Υποδείχθηκε ότι ήταν ο μοναδικός έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύσης Μητρόπουλος.